Σκεφτόμαστε ότι έχει αλλάξει 5 φορές στις απολογίες του διαχρονικά από το 8 έως τώρα. Έχει αλλάξει 5 φορές τα περιστατικά, ότι μία πάει για μετοπορία, μία μου είχαν επιτεθεί και πήγα για εκδίκηση, μία μου είχα πάρει τη Χρυσή Αυγή να μοιράσουμε Φιλάδια. Ναι. Τώρα αυτό είναι καινούργιο που ακούσαμε, ότι ήμουν στο γήπεδο οργανωμένος και πήγα να εκδικηθώ. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που φυσικά δείχνει ότι απλώς λέει ψέματα συνέχεια και ότι ήταν μια οργανωμένη δράση της Χρυσής Αυγής. Είναι αμετάκλητη απόφαση της καταδίκησης του Νίκη Στράτου και λέει κατά λέξη η απόφαση αυτή ότι η επίθεση έγινε στα πλαίσια της αναβάθμισης της δράσης της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας. Αναβάθμιση δράσης της Χρυσής Αυγής. Αυτή η επίθεση έγινε σε αυτό το πλαίσιο. Ούτε στο πλαίσιο γηπαιδικών διαφορών, ούτε στο πλαίσιο μάλωσαν με την κοπέλα μου για πήγαινε να κρυφθώ, είναι ξεκάθαρη απόφαση. Οπότε όλες αυτές τις ερωτήσεις έχουν ήδη απαντηθεί από μια μετάκλητη απόφαση. Mm-hmm. Και είναι προς χάρη εντυπωσιασμού. Θυμάται δράσεις άλλες. Θυμάται το εφετείο Αθηνών, το παλιό εφετείο που ήταν πάνω στην ταράτσα οι διάφοροι, νομίζω. Ήταν και ο Κασιδιάρης, νομίζω. Ήταν ναι, ήταν επίθεση στους μετανάστες. Που πετάγανε ρουκέτες, κάτι. Ναι, ρουκέτες. Μαχαίρι μαζί με τα μάτια ήταν αυτή η επίθεση. Αυτό. Μάτια σε βγαίνει των μεταναστών. Αυτό. Το έχουμε ξαναδεί το έργο πολλές φορές. Ναι. Ήταν αυτή η επίθεση. Το Ρεσάλτο μας λέει, το Θερσίτη μας λέει, ο οποίος Θερσίτης νομίζω ότι δεν περιέχεται. Όχι. Η επίθεση στο Θερσίτη. Στο Ήλιον, όχι. Έτσι, στο Ήλιον, σωστά. Αποστημάμαι και εγώ. Σημειώνει η Μαργαρή, και έχει μια σημασία, με την ανοχή του κράτους και της αστυνομίας πάντα. Θα το ξαναλέμε και για τον κόσμο που μπορεί να εντυπωσιάζεται από αυτά των συνηγόρων υπεράσπισης. Δεν είναι ποινικό αδίκημα ούτε η μετοπορία, ούτε να φοράς τα ιδιωτικά παντελόνια που φοράνε ξαυγή, ούτε να φοράς μαύρα μπλουζάκια, ούτε να ξυρίσεις το κεφάλι σου, ούτε να είσαι γυμναστηριάκιας. Εδώ που τα λέμε, ούτε να έχεις βάστιγκα στον μπράτσο. Α, στη Γερμανία είναι. Στη Γερμανία ναι, στη Γερμανία, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα. Έτσι. Αν και θα έπρεπε. Λοιπόν, αυτά δεν είναι ποινικά δικήματα. Ποινικό δίκημα είναι να είσαι αυτά και παράλληλα, ταυτόχρονα, να μαχαιρώνεις. Η Γερούκη του ζητάει βοήθεια και ο αστυνομικός φεύγει. Φεύγει και παρατάει το θύμα και τη Γερούκη που προσέτρεξε σε βοήθεια του θύματος, μήπως τον σώσει τον άνθρωπο που αιμορραγούσε, και σηκώνεται και φεύγει ο άλλος. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν θέλει σχολιασμό ειδικό αυτό. Είναι τρομακτικό. Είναι ότι επιβεβαιώθηκε από τις θεσμάτες του Αντύπνοια ότι έχουμε μια οργανωμένη δράση από μια εγκληματική οργάνωση, από τη Χρυσή Αυγή, από ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής τότε, που εκπορεύθηκε από την ηγεσία της οργάνωσης. Και αποδείχθηκε αυτό και με την παρουσία Λαγού Κασιδιάρη στο δικαστήριο του μετά, ότι μέλος της Επιτροπής, υποψήφιος πάλι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι παρόμοια και με άλλες επιθέσεις αυτή. Προφανώς. Το modus operandi αυτό είναι, αυτό που λέμε. Τηλεφωνήματα, γρήγορο χτύπημα, φεύγουμε μετά, κάνουμε μετά τον Κινέζο, τα αρνούμαστε όλα. Πάντα μαχαίρια μαζί, όπλα φωνικά, πάντα πολλοί εναντίον λίγων. Το είπαν και μάλιστα ότι προφανές είχαν παρακολουθήσει ότι τις Δευτέρες ειδικά δεν είμαστε πολλά άτομα. Η υπόθεση είναι το Μάιο του 2013. Να θυμίσουμε ότι το 2013 πόσα έχουμε ως τώρα, έτσι. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε δικάσει ήδη το συνεργείο που είναι τον Ιούλιο του 2013. Ναι, ναι. Πάμε φύσα Σεπτέμβριο του 2013. Και πάμε τώρα και Μάιο του 2013. Δεν βλέπουμε μια ξεκάθαρη κλιμάκωση. Ένα χρόνο αφού έχει μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Μάιο του 2013 κρίνει ακριβώς ένας χρόνος. Η Χρυσή Αυγή είναι στη Βουλή. Τι κλιμάκωση, δράση υπάρχει και πώς θα προσταδιακά μέχρι την τηλεφωνία φύσα 4 μήνες μετά. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει στην αστυνομία δεν έβγαλε άκρη γιατί ήταν εκεί και ο Παναγιώταρος. Που ήταν βουλευτής, λέει, ο Σιπριέν το ξέρε, και του είπαν ότι άμα κάνει μήνυση θα του κάνουν και αυτοί. Νομίζω πολύ γνωστή η πρακτική. Και κλασική ψευδή καταμήνυση κλπ. Και με έναν αυτόφορο όλοι. Και αυτός θα μείνει εκεί, λέει. Πήγαμε μαζί στο τμήμα, λέει, το 13 και είπαμε τι έγινε και έκανε τελικά μήνυση. Το 13 που είναι εμπρισμός πια, έτσι, μιλάμε πια για καταστροφή του μαγαζόκλου. Το 12 είναι οι πρώτες απειλές κλπ. Που τότε πάει ο Παναγιώτος στο τμήμα του Παντελεήμονα. Διοικητής τότε ο κύριος Κάρας, όπου έχει υπάρχει και στην ανάκριση σαν όνομα που βρέθηκαν σπίτι του διάφορα της Χρυσής Αυγής κλπ. Ο Σκάρας είναι αυτός που έδινε. Αρνήσεις να πάρει αρνιόταν να πάρει μηνύσεις από μετανάστες κλπ. Και έδινε και τις λίστες με τα ονόματα των ανθρώπων και το που μένανε στη Σκορδέλη. Πάει να κάνει μήνυση για τις απειλές που έχει δεχτεί και του έχουν πει πάνε κλείστο κτλ. Και όταν τελικά την κάνει τη μήνυση. Επιστρέφει και το καίνε. Ναι. Γιατί αυτό δείχνει την αίσθηση καταδίκου που είχαν οι άλλοι. Όχι μόνο αυτό. Αυτό δείχνει και ότι αυτοί ξέρανε όταν πήγε και έκανε τη μήνυση στο τμήμα. Υπήρχαν χρυσαυγίτες στο τμήμα. Μπορεί ναι, μπορεί να χρηματοποιηθεί από το Σκάρα, μπορεί όχι. Λέει το άρθρο το 234 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ότι δεν μπορεί να είσαι διερμηνέας αν είσαι και κατηγορούμενος και συνήγορος κλπ. Είναι προφανές ότι το Νοέμβριο του 2013 δεν ήταν συνήγορος. Πολιτική επίγνωση τη Καμπαγιά έγινε 6 μήνες μετά. Ναι. Οπότε μια απλή ερμηνεία του νόμου, υπάρχει νομολογία, δεν υπάρχει κανένα κόλλημα. Όταν ήταν διερμηνέας, δεν ήταν συνήγορος. Οπότε καλός είναι διερμηνέας. Μάλιστα. Συνήγορος έγινε 6 μήνες μετά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα έγινε αυτή η ένσταση για τους γνωστούς λόγους παρέλκυσης.